Λειτουργία μόνιμου γραφείου ΕΛΤΑ στην έδρα του Δήμου Κυλελέρη στη Νίκη, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της περιοχής, κ. Ρίζος Κομίτσας, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον Περιφερειακό Διευθυντή των ΕΛΤΑ Θεσσαλίας, κ. Αθανάσιο Γεωργίου, και στελέχη των ελληνικών ταχυδρομείων, μετά τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας για την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στο υποκατάστημα του ΕΛΤΑ στην Νίκαια, με τους κατοίκους να αναζητούν μόνοι τους την αλληλογραφία μέσα από ανακατεμένα γράμματα και ανοιχτές θηρίδες, με κίνδυνο να χαθούν ακόμη και προσωπικές επιστολές. Η Νίκαια και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κυλελέρ είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή με οικιστική ανάπτυξη αλλά και ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων, πολυκαταστημάτων, επιχειρήσεων, και γι' αυτό κόντρα στο κλίμα της εποχής που πολλά καταστήματα περιορίζονται ή υποβαθμίζονται, στη Νίκαια ιδρύεται ένα καινούριο κατάστημα των ΕΛΤΑ. Από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Διευθυντής των ΕΛΤΑ Θεσσαλίας υπογράμμισε πως δεν μπορεί να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα που θα τεθεί σε λειτουργία το νέο γραφείο των ΕΛΤΑ. Πρόσθεσε όμως πως υπάρχει βούληση της κεντρικής διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Σε ένα πληθυσμό 20.000 κατοίκων δεν λειτουργούσε κανένα ταχυδρομικό κατάστημα. Έπρεπε λοιπόν από την πλευρά μας κάτι να κάνουμε και, αφού υλοποιήσαμε μια σειρά δηλαδή από διαδικασίες που παίρνονται, οι αποφάσεις κλπ. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε την απόφαση μας αυτή που πάρθηκε σε κεντρικό επίπεδο.